Αλέξανδρε Μακού. Αστέρης ακούω τώρα. Και σάψα και καλούτσικα πάνω από. Επιστροφή στον Διάννης Βικελίδης όπου πλέον είναι στον αγνωστό χώρο και η ομάδα του Άρη που προφερμένεται. Ξεκινήσαμε πριν να πούμε τις ενδεκάδες. Δεν πρέπει να τους καθάτες επαναλάβουμε. Λέγαμε για μια ανακοίνωση του Γιάννη Νέγρη. Ενός εκ των κορυφαίων στελεχών του Super 3, ο οποίος έκανε έκκληση στον κόσμο του Άρη να μην προκαλέσει κανένα πρόβλημα στην ομάδα με τη συμπεριφορά του, να μην πέσει ούτε ένα αντικείμενο, καθώς οτιδήποτε κι αν γίνει κάτι, ένα τέτοιο ενδεχόμενο μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην ομάδα του Άρη, και πως όποιος προβεί σε τέτοια κίνηση θα αντιμετωπιστεί ανάλογα από την κερκίδα του το Άρη, ενώ όλο το γήπεδο είναι όρθιο τώρα για να δοθεί το σύνθημα των οπαδών του Άρη. Ελπίζω να περνάει και ο ήχος καθαρά στον αέρα του Sport 1. Μια χαρά ακούγεται, Αλέξανδρο. Ωραία. Κάποιες ωραία διακοπές, αλλά δεν έχουμε πρόβλημα στα... 30 λεπτά πριν από τις 7, είπαμε, δεν πέφτει καρφίτσα, 25.000 φίλοι του Άρη έχουν γεννήσει από νωρίς το Κλεάνθης Βικελίδης για αυτό το πολύ σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Πάμε στις ενδεκάδες των δύο ομάδων που αναφέραμε και νωρίτερα, αλλά προφανώς υπήρξε κάποιο τεχνικό πρόβλημα και δεν ακούστηκαν. Ο Άρης κατεβαίνει με τον Σιφάρα κατά τα δοκάρια, τον Νέτο δεξιά, τον Αράνο αριστερά, τον Ρονάλντο Γιάρο με τον Κρίστιαν Ασούτη στο κέντρο της άμυνας. Ο Κρίτας με τον Ναυτή συνθέτουν το δίδυμο των αμυντικών μέσων. Νεριέμ, Κάλβο και Κόκε είναι η τριπλέτα πίσω από τον Μακάμπορα που είναι στην κορυφή, βέβαια. Συχνά το ήσυχνα του κερά, πάλι όπως θέλετε. Ο Κόκε θα γίνει το δεύτερο σερβιτό στο Μακάμπορα με αποτέλεσμα με το καθαρό 4-4-2 που παίζει συνήθως ο Άρης. Στο πάθο για τον Άρη ο Πέσκοβιτς, ο Κουλουχέρης, ο Νάτσο Γκαρσία, ο Αντού, ο Τζόνσον, ο Χαβίκ και ο Κρίστη Βαγγέλη. Για τον ΠΑΟΚ ο Χαλκιάς είναι κάτω τα λοκάρια. Ο Κοντρέρας με τον Μαλεζά συμφέρεται το κεντρικό αμυντικό δίδυμο στα δύο άκρα της άμυνας, ο Λίνο με τον Σνάουτσμερ. Στη μεσαία γραμμή τα δύο αμυντικά χάφ, ο Βιτόλο με τον Πάμπλο Γκαρσία. Δεξιά ο Σολίνα, αριστερά ο Βιερίνια, ο Μουσλίμοβιτς να υποστηρίζει τον μοναδικό, συγγνώμη, Ρίνιτς να υποστηρίζει τον μοναδικό επιθετικό του Τεφάλου, τον Ζλάταν Μουσλίμοβιτς. Τον Πάγκο Ικρέση, Τσαραμπατζής, Μουν, Τσιρί, Κοπεντίνιο, Φωτάρης και ο Βασίλης Κουτσιανικούλης. Διετής αναμέτρησης ο Ηλίας Πάθας, έγινε πολύ κουβέντα για αυτόν όλοι τις προηγούμενες ώρες βασικά, γιατί η Παρασκευή ορίστηκε.